Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Οι εκδόσεις Πατάκη και ο Ιαννός παρουσιάζουν το δίτομο έργο «Ύμβρος», ένα μικρό νησί με μεγάλη ιστορία, του Ηλία Ανδρέου και της Ιωάννας Ανδρέου. Είναι κοντά μας και θα μιλήσουν ο κύριος Άγγελος Δελιβοριάς, τέος διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη και ακαδημαϊκός, ο κύριος Μανώλης Κορές, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ακαδημαϊκός, η κυρία Ελευθερία Τραΐου, δημοσιογράφος. Τα βιβλία θα τα βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ και οι συγγραφείς θα τα υπογράψουν στο τέλος της εκδήλωσης. Θα θέλαμε τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ανδρέου. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε όλους. Μισά λεπτά. Καταρχήν, σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Δεν χρειάζεται. Και θα ξεκινήσουμε με πρώτο ομιλητή, τον αντιπρόσωπο, τον εκπρόσωπο για την ακρίβεια, του Παναγιώτα του Οικουμενικού Πατριάρχη, Μητροπολίτη Πρικονήσου κύριο Ιωσήφ, ο οποίος θα απευθύνει ένα χαιρετισμό. Να καθίστε από εκεί. Ελογιμότατη συγγραφής, ελογιμότατη παρουσιαστέα, φιλόμουσος ομίγυρης. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να εκπροσωπώ σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση την αυτού Θειοτάτη Παναγιώτα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας, τον Ύμβριο, τον Αϊθοδωρίτη, Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον Πρώτο. Εκ μέρους του, εκ μέρους της Μητέρας Εκκλησίας και εκ μέρους μου, θέλω να εκφράσω τα θερμότατα συγχαρητήριά μου στους εκλεκτούς συγγραφείς για τη στοργή την οποία έδειξαν στο νησί με το οποίο συνδέονται, να ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο, ούτως ή άλλως, να εκτιμηθεί και να αγαπηθεί όχι μόνο από τους Ιμβρίους, αλλά και από τους φιλοϊμβρίους και από όλο το γένος. Να συγχαρώ εκ προημίου τους παρουσιαστάς και στη συνέχεια, όπως με προέτρεψε ο Πατριάρχης, μου λέει «εσύ», να τους τα πεις με τον τρόπο που ξέρεις, γιατί και εσύ αγαπάς την Ύμβρο. Έτσι λοιπόν θα σας διαβάσω ένα μικρό ποίημα για την Ύμβρο. Όταν σε πρωτοείδα πεπαλώεσα, κόρη του Αιγαίου, του ουρανού και του ονείρου, είδα απάνω σου βαριά σκιά θανάτου και έφρυξα, γεμάτη από βαθιές ρητίδες προδοσίας και άστοργης εγκατάλειψης, βαριανάσαινες κοιτάζοντας τριγύρω σου με βλέμμα σβησμένο, γεμάτο απορία και παράπονο. Πικρό και δίκαιο παράπονο. Έτσι είπα, ξεψυχούνε οι φτωχοί. Ύστερα από 15 χρόνια σε ξαναβλέπω απέθαντη και με φτερά καινούρια. Μικρά ίσως και αδύναμα, αλλά φτερά, γεμάτα υποσχέσεις. Ήρθα κι είδα χαμόγελα και πρασινάδα. Άκουσα ελληνική λαλιά στους δρόμους των χωριών, χωρίς κρατούμενα και προφυλάξεις. Μύρισα χαμομήλι, τόσο Θεέ μου χαμομήλι, και τριαντάφυλλα, πολλά τριαντάφυλλα, όλο υποσχέσεις. Με σφιχταγκάλιασαν παιδιά στον εκραναστημένο το σχολείο των Άγιων Θεοδόρων. Με καλωσόρισαν από αυλές και από παράθυρα ρωμιές. Με κέρασαν καφέ γλυκί βραστό και μπακλαβά με ασπρισμένα αμύγδαλα που ευωδίαζε μαστίχα και αρχοντιά. Επροσκυνήσαμε τον καβαλάρια Γιώργη συγυρισμένα αρχοντικά από τον παπά Αστέριο και αναστήσαμε ολόκληρη εκκλησία στο γλυκί, μεγάλη χάρη σου, Αρχάγγελέ μου, να σταματήσουνε τα δάκρυα του κουτουλμουσιανού Βαρθολομαίου. Εκαμαρώσαμε έφηβους έρωτες γραμμάτων στα αγρίδια. Ζήσαμε άνοιξη, έαρ παρηγοριάς και ελπίδας. Και ανάμεσά μας γοργοκίνητος ο μύστης Κυπηρέτης τούτης της άνοιξης, ο Αϊθοδωρίτης, πατριάρχης μας, ξεχυλισμένος από όνειρο, παιδιάστικη χαρά
και ελπίδα να δείχνει με ενθουσιασμό το ένα και το άλλο και να μας λέει «Αυτή είναι η Ύμβρος μας. Ακόμα να πιστέψετε το θαύμα». Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί μας δώσατε την εικόνα αυτής της στιγμής της Ύμβρου που μας κάνει αισιόδοξους και πολύ θα θέλαμε να συνεχιστεί ακόμα πιο έντονα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Δελιγοριάς. Πολύ σας ευχαριστούμε. Και θα μου επιτρέψετε να σας ασπαστώ μετά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να αρχίσω ανορθόδοξα. Να θυμηθώ δηλαδή ότι η σχέση μου με τον Ηλία Ανδρέου χρονολογείται προς το τέλος της δεκαετίας του 60. Η Γιάννα δεν είχε τότε γεννηθεί και δεν ήταν ακόμα στο πρόγραμμα. Ανύπαντρος ήμουν άλλωστε κι εγώ. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, όπου βρεθήκαμε και όπου περάσαμε αξέχαστες μέρες, εκεί μας είχε ελκύσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με τη λάμψη της δημοκρατικής του παράδοσης, με την ξεχωριστή ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας, με το φωτεινό στερέωμα των καθηγητών που στιγμάτισαν τη μαθητεία μας. Ένας από τους κύριους όμως συντελεστές του δεσμού μου με τον Ηλία υπήρξε η κοινή μας καταγωγή από τα Άγια Χώματα, όπως συνηθίζω να αποκαλώ, τις εκείθεν των σημερινών ορίων του Αιγαίου Πελάγους, ελληνικές άλλοτε και ιστορικά καταβασανισμένες περιοχές. Ο Ηλίας από την Ίσο Ύμβρο, εγώ κατά το ίμιση από την Τένεδο, από όπου προέρχονται, όπως συνηθίζω να λέω, και τα καλά στοιχεία του εαυτού μου. Με την ευκαιρία της αποψινής σύναξης στον φιλόξενο Ιαννό, θα μου επιτρέψετε ακόμα να ανασύρω από τις μνήμες μου και το γεγονός ότι το επίθετο της μάνας μου ήταν επίσης Ανδρέου. Κάτι που δεν μας έδεσε ωστόσο ο συγγενής, καθώς και ότι μαζί με έναν άλλο συμφοιτητή μας, πάντα από την Ύμβρο, ήμασταν αχώριστοι, συγκάτοικοι και συμπότες. Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν εντωμεταξύ, οι δρόμοι μας μπορεί να πήραν άλλες κατευθύνσεις, το αίμα όμως δεν γίνεται ποτέ νερό. Έστω και από κάποια απόσταση βεβαίως, δεν έπαψα να παρακολουθώ τα σχέση συνέχοντα με τη θητεία του Ηλία στην Αρχαιολογική Υπηρεσία ή να μαθαίνω και να διαβάζω τα νέα του. Καταλαβαίνετε ωστόσο την έκπληξή μου όταν τις προάλλες τον είδα να εμφανίζεται κραδένοντας ως τρόπαιο τον κότινο που του απένιμε το νησί του, για το οποίο θα σας μιλήσω τώρα όσο γίνεται πιο συνοπτικά. Αναφέρομαι στην εξαιρετικά πολύτιμη, την πραγματικά μνημιακή δίτομη έκδοση, ακούσατε ήδη, Ύμβρος, ένα μικρό νησί με μεγάλη ιστορία. Αναφέρομαι στο τι δηλαδή χρωστάμε στον 25ετή επιστημονικό και ανθρώπινο μόχθο δύο ταγμένων ιδιαίτερα αγαπητών, όπως ελπίζω να φάνηκε με το προήμιο μου, συναδέλφων του Ηλία και της γυναίκας του, της Ιωάννας Ανδρέου. Σε αυτούς οφείλω θερμότατες και εγκάρδιες ευχαριστίες, τόσο για τη χαρά που μου πρόσφερε το ξεφύλισμα του βιβλίου τους σε καιρούς μάλιστα αχάριστους, θα μου επιτρέψετε να πω, όσο και για την πρόσκλησή τους να συμμετάσχω στη σημερινή του παρουσίαση. Σημειώνοντας πριν προχωρήσω ότι η έκδοσή του προσγράφεται στην αναγνωρισμένη άλλωστε προσφορά του εκδοτικού οίκου Πατάκη, ότι
πραγματοποιήθηκε με τη γενναία χορηγία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου του Ιμβρίου, ο οποίος και την προλογίζει, και ότι αφιερώνεται ενδεικτικά στους απανταχού Ιμβρίους. Όπως μας είπατε όμως, είμαι βέβαιος ότι θα διαβαστεί και θα εκτιμηθεί και από τους μη Ιμβρίους. Αρχίζοντας, αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω πόσο με εντυπωσίασε ο όγκος, η έκταση και το βάθος του περιεχομένου μιας ερευνητικής κατάθεσης, ο ένας τόμος της οποίας με τις 519 σελίδες του καλύπτει το σύνολο των προϊστορικών και των αρχαίων χρόνων του νησιού. Ο άλλος τόμος, με 309 σελίδες, αν μετρώ καλά, είναι αφιερωμένος στους χριστιανικούς χρόνους. Τα διάφορα επιμέρους κεφάλαια της ενιαίας και σφιχτοδεμένης αυτής πραγματείας ιχνηλατούν με τρόπο εξονυχιστικό πρώτα τη γεωλογική και ανθρωπολογική εξέλιξη, την εποχή του λίθου και του χαλκού, τη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο, τους κλασικούς, ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Στο δεύτερο μέρος είναι επίσης διεξοδικά αναπτυγμένη η μελέτη της παλαιοχριστιανικής και της βυζαντινής, της μεταβυζαντινής, της οθωμανικής έως το 1912 και της σύγχρονης εποχής. Αυτό που θαύμασα όμως περισσότερο, για να μην πω αυτό που ζήλεψα από το αφιέρωμα του Ηλίου και της Γιάννας στην Ήμβρο, είναι η συστηματικά πειθαρχημένη 25ετής πνευματική ανάλωση, η επενδεδημένη στη σύλληψη, τη συγγραφή και τη δημοσιοποίηση της δίτομης μονογραφίας τους με τον ευδιάκριτο, όποιος το πιάσει στα χέρια του θα το καταλάβει, με τον ευδιάκριτο πατριωτισμό της. Και το θαύμασα όχι μόνο δηλαδή το γεγονός ότι εμπλουτίζει την από κάθε άποψη αδύναμη βιβλιογραφία ενός ουσιαστικά ανέγγιχτου ερευνητικού πεδίου, ούτε μόνο γιατί ερεθίζει τα μελετητικά ενδιαφέροντα και τα προσανατολίζει προς την πλευρά της περαιτέρω επιστημονικής ανασχόλησης με το ίδιο θέμα. Θαύμασα κυρίως γιατί μας προσφέρει ένα υπόδειγμα προσήλωσης στην επιστημονική ανασχόληση με πολλά από τα αναπάντητα ερωτήματα του παρελθόντος. Ένα στέρεο εφαλτήριο, θα έλεγα, για την πειθαρχία και το ερευνητικό ήθος που έχει απόλυτη ανάγκη η νεότερη γενιά. Οι συγγραφείς του βιβλίου, αναζητώντας τους αψευδείς μάρτυρες της αδιάλειπτης συνέχειας του Ιμβριακού Ελληνισμού και κατά τους νεότερους χρόνους, χρειάστηκε να σκύψουν πάνω στη γεωμορφολογία του νησιού και να ανακαλύψουν τα κατάλοιπα που τεκμηριώνουν τη δημιουργική δράση όσων έζησαν εκεί στη διαδρομή της ιστορίας τους. Η ανάγκη τους να γνωρίσουν, όπως γράφουν, την πραγματική Ήμβρο μέσα από το φυσικό περιβάλλον και τα έργα των κατοίκων της, κατήφθηνε τις πολύωρες πεζοπορίες τους σε κατοικημένους και εγκαταλελειμμένους οικισμούς, σε ήμερες παιδινές εκτάσεις και σε δύσβατες ορεινές περιοχές, στην ακριβή χωροθέτηση και τον συσχετισμό δεκάδων θέσεων αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, στην εκπλήρωση με άλλα λόγια ενός χρέους να καταγραφούν και να αναδειχθούν οι μνήμες των ελληνικών τοπονημίων και των πάσης άλλης φύσεως τοπογραφικών ενδείξεων. Έτσι ερμηνεύεται, πιστεύω, και η ανάγκη των δύο μελετητών να αποτυπώσουν ό,τι ήταν δυνατόν να αποτυπωθεί. Κάτι που μου επιβάλλει να εκφράσω τον εντυπωσιασμό μου και από το επιβεβαιωτικό κύρος όσων αναρρύθμιτων φωτογραφιών εικονογραφούν επεξηγηματικά και εύληπτα τα ερευνητικά τους πορίσματα.
Τον ακριβίως τόσο αριθμό τους ομολογώ ότι δεν ήταν εύκολο να τον υπολογίσω, γιατί στη διαδοχή της εικονογράφησης παρεμβάλλονται συχνότατα αρκετές φωτογραφικές λεπτομέρειες με συνοδευτική αρρύθμιση. Αν πιστέψω πάντως τους συγγραφείς, και δεν έχω λόγο να μην το κάνω, το σύνολο των φωτογραφιών ανέρχεται στο σεβαστό αριθμό των 2.800 και κατά το μεγαλύτερο μέρος τους οφείλεται στη δική τους φωτογραφική δεξιότητα. Στην Ύμβρο έχουν απομείνει σήμερα γύρω στους 400, αν δεν γελιέμαι, Έλληνες. Το όνομα του νησιού έχει αλλάξει στο τουρκικό κακόηχο Γκτσεαντά, όπως εξάλλου και της Τονέδου άλλαξε σε Μποζτσαάντα. Αυτό μου θυμίζει, για να τελειώνω, ένα επεισόδιο με τη μητέρα μου. Όταν λίγο πριν αποδημήσει μου είπε «Παιδί μου, θέλω να ξαναδώ τα μέρη μου» και εγώ της έβγαλα τότε ένα καινούριο διαβατήριο, εκείνη μου το πέταξε στα μούτρα λέγοντας ότι ο τόπος του που γεννήθηκε είχε ένα πανάρχαιο όνομα ελληνικό. Σε ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση του κυρίου Μανώλη Κορέ. Καλησπέρα σας. Ο προλαλής σας κάλυψε με τον καλύτερο τρόπο την αξία του έργου, που είναι πράγματι μέγα, και την συναισθηματική του διάσταση, η οποία νομίζω είναι προφανής όχι μόνο για Ιμβρίους, αλλά για κάθε Έλληνα, για όλους τους παρόντες και για κάθε αναγνώστη που σύντομα θα ταξιδέψει μέσα στις σελίδες αυτού του μεγάλου βιβλίου. Επομένως, εγώ δεν έχω να προσθέσω σε αυτές τις καρδίας σκέψεις. Θα αρκεστώ σε μια παρουσίαση του περιεχομένου του βιβλίου, η οποία έχει παρουσιαστεί στον τύπο πριν από μερικές εβδομάδες. Με μέγιστες διαστάσεις 12 επί 28 χιλιόμετρα και έκταση περίπου 280 τετραγωνικών χιλιόμετρων, η Ύμβρος, λίγο μικρότερη της Λευκάδας, περίπου ίση με την Κόη, τα Κύθυρα, και κάπως μεγαλύτερη από την Ικαρία, απέχει μόλις 10 ναυτικά μίλια από την είσοδο του Ελισπόντου και διαθέτει ικανά καλλιεργήσιμα εδάφη, χάρη στην εν γέννη ηφαιστιακή γη της και σε μια για τα ελληνικά δεδομένα ευνοϊκή αναλογία ημιωρινού μέγιστο περίπου 650 μέτρα από στάθμη θαλάσσης και λοφόδους παιδινού αναγλύφου. Φύση, μέγεθος και στρατηγική θέση μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης θάλασσας είναι οι λόγοι μιας πανάρχιας ελληνικής κατοίκησης σχεδόν αποκλειστικής έως το 1960, αλλά έκτοτε δραματικά μειούμενης, μάρτυρες της οποίας ήσαν πάντοτε η κεντρική θέση της Ύμβρου στην ελληνική μυθολογία, την επική ποίηση και την ιστορία, όπως άλλωστε και τα πολυάριθμα μνημεία της. Για τα τελευταία οι συνθήκες είναι απολύτως δυσμενείς και ως εκ τούτου η τεκμηρίωσή τους συνιστά επιστημονικό αλλά και εθνικό ζήτημα λίαν υψηλής προτεραιότητας. Με αυτή την πεποίθηση η Ιωάννα και ο Ηλίας Ανδρέου, αρχαιολόγοι με προπολού σπουδαίο υπηρεσιακό και επιστημονικό έργο, αφιέρωσαν από το 1990 και εξής όλες τις δυνάμεις τους σε μια εξαντλητική 25ετή προσπάθεια με στόχο την κατά το δυνατόν πλήρη απογραφή του μνημιακού πλούτου της νήσου και συγχρόνως τη συστηματική κατάταξη και επιστημονική μελέτη αυτού. Προς τούτο οι δύο μελετητές πεζοπόρησαν επαναληπτικά σε όλες τις δυνατές διαδρομές μήκους πολλών εκατοντάδων χιλιόμετρων, αν τα αθροίσει κανείς, εντόπισαν διαδοχικά εκατοντάδες θέσεις με σωζόμενα κατάλοιπα, περιέγραψαν και φωτογράφησαν χιλιάδες μνημεία και αντικείμενα,
και εξίσου εντατικά εντρίφησαν σε κάθε βιβλιογραφική ή άλλη πηγή, συμπεριλαμβανομένης της ζώσας μνήμης καλώς επιλεγμένων παλαιών κατοίκων. Ο καρπός αυτής της προσπάθειας, οι 830 πυκνότατες σε περιεχόμενο σελίδες του δίτομου έργου «Ύμβρος», που μόλις κυκλοφόρησε, δικαιώνει απολύτως τους δύο συγγραφείς και ως όχι μικρότερο βαθμό προκαλεί τον πλέον αυθόρμητο θαυμασμό ακόμη και στους πλέον ειδικούς. Η εξιστόρηση αρχίζει με μια χρησιμότατη παρουσίαση της γεωλογικής εξέλιξης κατά τις πρόσφατες μοιριετίες, όπου εναργώς περιγράφεται η μέσω της ανύψωσης των θαλασσών μετατροπή μιας χερσαίας εξάρσεως στην νήσο, όπως επίσης η εξάπλωση και η δράση του παλαιολιθικού ανθρώπου σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό και χρονικό πλαίσιο πριν και μετά τον σχηματισμό της νήσου. Ιδιαιτέρως εξετάζονται τα σπήλαια με ενδείξεις ανθρώπινης διαβίωσης και ενίοτε εντυπωσιακές βραχογραφίες, ιδίως πλοίων σχεδόν 9.000 χρόνια πριν από σήμερα, αλλά και ζατρικοειδείς παραστάσεις ρυθμικά εναλλασσόμενων άχρων και ερυθρών τετραγώνων εντός είδους γνωστού από αξιόλογα κέντρα του νεολιθικού πολιτισμού, ενώ ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται σε διάφορες ομάδες λίθινων εργαλείων. Εξετάζονται επίσης κατά ποιόν και μέγεθος οι δυνητικά καλλιεργήσιμες εδαφικές εκτάσεις, οι αμοιβαίες αποστάσεις, η εγκύτητα προς τη θάλασσα, η υδρολογία της νήσου γενικώς και η φυσική όρη της επικοινωνίας. Εντός αυτού του πλαισίου εντάσσονται οι ενδείξεις της μετάβασης στον νεολιθικό τρόπο ανάπτυξης, ενώ στις οικίες σελίδες συνοψίζονται μεταξύ άλλων και τα αποτελέσματα των πρώτων τουρκικών αρχαιολογικών ανασκαφών στην Ίσο. Ακολούθως η εποχή του Χαλκού εξετάζεται στο ευρύτερο πλαίσιο του βορειοανατολικού Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων της τότε ναυσιπλοείας. Εξετάζονται επίσης αντιπροσωπευτικοί τύποι αγγείων και ακολούθως βάσει αρχαιολογικών διασκοπήσεων, διάσπαρτα, όστρακα και άλλες ενδείξεις, εντοπίζονται οι θέσεις οικισμών της εν λόγω περιόδου, παρατίθενται ενδεικτικά σκαρυφήματα οχυρών περιβόλων και παρουσιάζεται μια λίθινη μήτρα χύτευσης χάλκινων ταλάντων βάρους 30 σχεδόν χιλιογράμμων κατ' εκτίμηση βάση των διαστάσεων. Λιθόσφυρες παλαιότερης εποχής, μαγειρικά σκεύη και άλλα χρηστικά αντικείμενα, ενώ σχολιάζεται η ανάγνωση του ονόματος Ύμβρος σε ενεπίγραφη πινακίδα της κνωσού της ύστερης εποχής του Χαλκού. Ακολούθως εξετάζονται τα της γεωμετρικής και της αρχαϊκής εποχής, ενώ επίσης σχολιάζονται η μαρτυρία μυθολογική και επιγραφική μιας σύντομης τυρινικής παρουσίας στην Ίσο, όπως και στη Λίμνο, αλλά και τα περιπελασγών που πηγαίνουν μαζί. Αυτόν έπεται η εκτενέστατη τεκμηρίωση της κλασικής εποχής, στην αρχή της οποίας εντάσσεται η δράση του Μιλτιάδη στην ευρύτερη θρακική περιοχή και η κατάσταση Αθηναίων κληρούχων στην Ίσο πριν από τα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Τότε επίσης Ύμβρος καθίσταται μέλος της Δηλιακής Συμμαχίας με υποχρέωση εισφοράς πολλών χιλιάδων δραχμών, καθεστώς η ανατροπή του οποίου από τη Σπάρτη θα είναι μάλλον σύντομη. Η περαιτέρω εξιστόρηση περιλαμβάνει χρησιμότατες επιγραφικές μαρτυρίες, κυρίως τιμητικά ψηφίσματα χαραγμένα σε στήλες, των οποίων τμήματα σώζονται ακόμη και ως λίθοι εντυχισμένοι σε νεότερα κτίσματα. Περιλαμβάνει επίσης συνοπτική επισκόπηση της νομισματικής μαρτυρίας, όπως και χρήσιμα στοιχεία εκτίμησης της παραγωγής σιτηρών. Ακολούθως εξετάζεται η αθηναϊκή ίδρυση πόλεως ομώνυμης της νήσου, στα βόρεια παράλια, η οποία ως πρωτεύουσα πλέον θα έχει βίο συνεχή, ως παλαιόπολη των Βυζαντινών και νυν κάστρο, μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Σχετικώς με τη θέση και την αρχικά μεγαλύτερη χωρητικότητα του λιμένα, οι παρατηρήσεις των συγγραφέων είναι λίαν εύστοχες, η δε σχεδόν 50 σέλιδη περιγραφή των πολυάριθμων μνημείων
ή απλών καταλήπων της πόλεως, οχυρώσεις, κτίσματα, γλυπτά, επιγραφές, δημόσιου περιεχομένου, ενεπίγραφα επιτύμβια, σαρκοφάγη, λαξεύματα, νεότερα κτίσματα και ποικίλα κινητά, είναι εξόχως κατατοπιστική. Αυτόν έπεται η εξέταση των εκτός πόλεως ιερών, των μεγάλων θεών, του Ιμβράμου Ερμού και της Γαίας, τον οποίον η λατρεία εξακολούθησε να ασκείται και μετά την επικράτηση του 12θέου. Τα διαθέσιμα επιγραφικά τεκμήρια παρατίθενται κατά τρόπον λίαν εποπτικό, όπως άλλωστε και χρησιμότατες πληροφορίες για την παρούσα κατάσταση και τα εισέτη ορατά στοιχεία. Οι τελευταίες 130 σελίδες του πρώτου τόμου περιέχουν μια καταγεωγραφικές ενότητες εφόλης της νήσου τεκμηρίωση θέσεων με ενδείξεις των αρχαίων χρόνων, οι οποίες ανεξαρτήτως των μνημιακών καταλήπων, παραδείγματος χάρη μεγάλα λιθοξωικά έργα ή επιγραφές και τα συναφή, εντοπίζονται χάρη σε διάσπαρτα στην επιφάνεια όστρακα, τα οποία οι συγγραφείς κάθε φορά φωτογραφίζουν και ερμηνεύουν με την δέουσα προσοχή. Ο δεύτερος τόμος με περίπου 300 σελίδες περιλαμβάνει καταγεωγραφικές ενότητες τα των χριστιανικών χρόνων έως σήμερα. Πολύτιμη υλική μαρτυρία της παλαιοχριστιανικής εποχής αποτελούν τα πολυάριθμα αρχιτεκτονικά μέλη και διακοσμητικά γλυπτά που οι συγγραφείς εντόπισαν σε διάφορα μέρη της νήσου. Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση έχουν τα ευρισκόμενα στο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Μαρίνας, επιτοπλίστων προερχόμενα από παλαιοχριστιανική βασιλική, της οποίας τα κατάλοιπα εντοπίστηκαν στα νότια του κάστρου. Η παρουσία τέτοιων μαρμάρων παντού επί της νήσου και η μεγάλη ειδωλογική και τεχνοτροπική ποικιλία αυτών, διάφορα τμήματα κοιώνων, επίκρανα, επιθύματα, επιστήλια, θωράκια, πεσίσκη, αμφικιονίσκη, τράπεζες, μια μνημιακή μαρμάρινη κολυμβήθρα και πλήστα άλλα, συχνά από προκονήσιο μάρμαρο, είναι στοιχεία δηλωτικά ακμάζοντος πληθυσμού σε όλη την έκταση αυτής. Παρόμοια μαρτυρία συνεχούς βίου, παρά τις αραβικές και βουλγαρικές επιδρομές, παρέχουν τα κατάλοιπα της Μεσοβυζαντινής εποχής, τα οποία οι δύο συγγραφείς εντοπίζουν και παρουσιάζουν με λίαν εποπτικό τρόπο. Ακολουθεί μια εξαιρετικά κατατοπιστική σύνοψη της γενικότερης ιστορίας κατά την φραγκική, μετά την φραγκική κατάκτηση, με έμφαση στα της τουρκικής και γενουατικής εξάπλωσης και στα των δυτικών ταξιδιωτών και χαρτογράφων, στο έργο των οποίων η νήσος έχει τη θέση της. Ομοίως παρουσιάζονται τα κάστρα και λοιπά οχυρωματικής αρχιτεκτονικής. Μαζί με τα σχετικά ιστορικά, επιγραφικά και άλλα τεκμήρια συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών περιεχομένων σε διάφορα παλαιά συγγράμματα. Ακολουθεί μια λίαν διεξοδική παρουσίαση της κατά τον 19ο αιώνα αξιολαγότατης ανάπτυξης με έμφαση σε θέματα κοινωνικού βίου, οικονομίας, διοίκησης, εκπαίδευσης, καλλιτεχνικής παραγωγής, οικιστικής ανάπτυξης και κοσμικής αρχιτεκτονικής. Τέλος, συνοψίζονται τα μείζωνα ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα και επιτάσσεται αναλυτικός κατάλογος βιβλιογραφικών πηγών. Από εκδοτικής πλευράς, άξια προσοχής είναι η επί της αυτής πάντοτε σελίδας τέλεια αντιστοίχηση εικόνας και οικίου μέρους του οικειμένου προς μεγάλη διευκόλυνση της αποδοτικής ανάγνωσης, όπως επίσης η χρήση τυπογραφικού χάρτου χωρίς την παραμικρή στυλπνότητα, χάρη στην οποία αποφεύγονται οι συνήθεις περιορισμοί της οπτικής αναγνωστικής γωνίας. Βασανιζόμαστε με αυτά τα στυλπνά χαρτιά που βολεύουν τους τυπογράφους για την εμφάνιση των φωτογραφιών, αλλά για αυτούς που διαβάζουν τα βιβλία. Για αυτούς που διαβάζουν όμως το κείμενο, Με αυτά τα δεδομένα, η ύμβρος της Ιωάννας και του Ηλία Ανδρέου συνιστά βασικότατο έργο αναφοράς στο εξής άξιο ανάγνωσμα παντός ενδιαφερομένου και χρησιμότατο απόκτημα κάθε βιβλιοθήκης. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κορέ και φίλο Μανώλη. Και όπως φίλος και ο Άγγελος, μας συγκίνησε και ο Σεβασμιότατος προηγουμένως, αλλά θα ήθελα απλώς να πω ότι
από όσα ακούσατε από τον κύριο Κορέ, καταλάβατε ότι δεν έχει αφήσει ούτε μία γραμμή αδιάβαστη και να μην κρίνεις. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στην κυρία Ελευθερία Τραϊού. Πώς θα γίνει. Θα δουλεύει. Δεν ξέρω. Δουλεύει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Δημοσιογράφα η οποία έχει ιδία πείρα τη Ήμβρου. Λοιπόν, και σε καιρούς πιο δύσκολους από τους σημερινούς. Καλησπέρα σε όλους και καλώς βρεθήκαμε με τους αγαπημένους Ήμβριους. Σεβασμιότατε. Ευχαριστώ τον Ηλία και την Ιωάννα Ανδρέου. Το μεγάλο βιβλίο τους για την μικρή Ήμβρο με τη μεγάλη ιστορία καταγράφει με υποδειγματικό τρόπο την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, όσα χάθηκαν, όσα λησμονήθηκαν, αλλά και όσα οι Ήμβροι παλεύουν να κρατήσουν ακόμη ζωντανά. Για τις πολλές αρετές και την προσφορά του δίτομου βιβλίου τους μίλησαν οι δύο ακαδημαϊκοί μας, γεγονός που μου επιτρέπει να περιοριστώ στην τελευταία ενότητα, εκείνη του 20ου αιώνα, στην οποία οι συγγραφείς αφηγούνται με ψύχρεμο λόγο τον αφελληνισμό του νησιού. Αρκούν ωστόσο τα γεγονότα και οι αριθμοί που παραθέτουν για να αποδοθεί η πορεία και η κορύφωση του δράματος της Ήμβρου. Δράμα χωρίς λύτρωση. Άθλος για τους συγγραφείς και κυρίως για τον Ήμβριο Ηλία, γιατί η γραφή, αδελφή και φάρμακο της μνήμης, όταν μιλάς για τη χαμένη πατρίδα σου, είναι μαζί και φαρμάκι. Απαριθμώντας σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές στην Ήμβρο του 20ου αιώνα, οι συγγραφείς καταδεικνύουν την αγάπη των Ήμβριων για την παιδεία και τα ελληνικά γράμματα. Σύμφωνα με ειδική τουρκική έρευνα, το 1927 το 70% των Ήμβριων ήταν αγράμματοι και στα σχολεία του νησιού φοιτούσαν 1.200 μαθητές. Για τους ασφικτικούς περιορισμούς στην ελληνική εκπαίδευση που ξεκίνησαν το ίδιο έτος, αποκαλυπτική είναι η ιστορία για τα κρυφά μαθήματα ελληνικών που έκανε ομάδα 6 μαθητών του τουρκικού σχολείου της Παναγίας στα τέλη της δεκαετίας 1940, πηγαίνοντας με κάθε μυστικότητα στο σπίτι του δασκάλου τους. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ηλίας, που μας πληροφορεί για τη δεκάωρη ανάκριση που υπέστησαν τα 6 παιδιά και κλεισμένων των θυρών στο τουρκικό δικαστήριο. Η αγάπη για τα γράμματα και η δυνατότητα των Ιβρίων να συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στην Ελλάδα, συχνά με στήριξη των Ιβρίων της Διασποράς, έδωσε μεγάλες πνευματικές μορφές. Κορυφαίες φυσιογνωμίες ανάμεσά τους, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, με την ευγενική χορηγία του οποίου εκδόθηκε η δίτομη Ήμβρος του Ζεύγους Ανδρέου, και ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβος, και οι δύο από το χωριό Άγιοι Θόδωροι. Το 1934 ο Δημήτρος Κουκουζής, ο μετέπειτα Ιάκωβος Αμερικής, απόφυτος τότε της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, επέστρεψε στο γενέθλιο τόπο. Η απήχηση του κηρύγματος στους συμπατριώτες του και η δημοτικότητα που απόκτησε στο νησί θορύβησαν την τουρκική διοίκηση που απαγόρευσε σε λιγότερο από 3 μήνες τη διδασκαλία του. Το 1985, μετά από 28 χρόνια απαγόρευσης, ο Ιάκωβος, αρχιεπίσκοπος πλέον Αμερικής, επέστρεψε στην Ήμβρο. Τι είδε? Αντιγράφω από απόσπασμα του βιβλίου του, ιχνογράφημα μιας φωτεινής σκιάς, που παραθέτουν οι δύο συγγραφείς. Ξέρετε τι θα πει να πάτε σπίτι σας και να το βρείτε έρημο, άδειο? Και να ήταν μόνο το σπίτι κλειστό? Κλειστό είναι όλο το νησί, αγέλαστο, ατραγούδιστο. Οι πατριώτες μου που αντάμωσα στα χωριά, στην Παναγιά, στους Αγίους Θοδόρους, στα Αγρίδια, στο Σχοινούδι, στο Γλυκί, όλοι τραγικές μορφές παλιάς τραγωδίας, έτοιμες να αρχίσουν τα χωρικά, τα αλή και τον θρήνο. Τίποτε δεν τους έμεινε των καημένων των Ήμβριων. Ούτε κτήματα, ούτε χωράφια, ούτε αμπέλια, ούτε μοναστήρια, ούτε εξοκλήσια, ούτε σχολεία, ούτε όνειρα. Ξέρετε τι θα πει να σιγοπεθαίνεις και να ψυχοραγείς μόνος? Αν θέλετε να το μάθετε, πηγαίνετε στην Ήμβρο. Το μάθαμε. Τον Φεβρουάριο του 1994, όταν στην Ήμβρο ταξίδεψε η πρώτη αντιπροσωπεία της Ελληνικής Βουλής, συνοδευόμενη από δημοσιογράφους, 70 χρόνια μετά την παραχώρηση του νησιού στην Τουρκία. Ήμασταν περί τα 50 άτομα μαζί με τους 7 βουλευτές. Φτάσαμε στο νησί περί τις 11 το πρωί. Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινούσε η επιστροφή μας στην Ελλάδα. Όπως φαντάζεστε, δεν υπήρχε επιτροπή υποδοχής. Έπρεπε να ανηφορήσουμε με το λεωφορείο μας στα ελληνικά χωριά για να συναντήσουμε τους Ήμβριους, γέροντες στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Το αλλοιωμένο αρχιτεκτονικό τοπίο στην Παναγιά, το τζαμί, οι Τούρκοι στρατιώτες στους δρόμους και οι μεγάλοι ομοιόμορφοι οικισμοί των επίκων που διακρίναμε μακριά, δεν μας προετοίμασαν για την πρώτη εικόνα από τα ελληνικά χωριά.
στολίδια της πέτρας αφημένα στην ερήμωση. Προσωπικά είχα την αίσθηση ότι βρέθηκα ξαφνικά πίσω στη Μακεδονία, στα ορεινά χωριά του τόπου μου, στο Βέρμιο, όπως αυτά ήταν όταν ήμουν παιδί. Εκείνα άλλαξαν. Εδώ ο χρόνος ήταν σαν να είχε παγώσει. Πώς σώθηκαν αυτά τα χωριά? Μικρές Ελλάδες μέσα σε εχθρικό τόπο, όπως κράβγαζαν τα λαϊλατημένα πορτοπαράθυρα των σπιτιών, ιδίως στο Σχοινούδι, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από επίκους, όπως μάθαμε μετά, προκειμένου να χρησιμεύσουν ως καύσιμη ύλη. Η δεύτερη εικόνα, εκείνη των κατοίκων που συναντήσαμε στα δύο τελευταία καφενεία, στους Αγίους Θεοδόρους και στο Σχοινούδι, ήταν ακόμη πιο στενάχωρη. «Χαμηλώστε τα κεφάλια», κράβγαζε η σιωπή και η ερήμωσή τους. Τα χαμηλώσαμε όταν ακούσαμε τις ερωτήσεις τους προς τους Έλληνες βουλευτές. «Πού ήσασταν το 1964, τι κάνατε το 1965, σαν τι κουράγιο να μας δώσετε τώρα που μείναμε 280 γέροντες, 8 νέοι άνθρωποι και 7 παιδιά, ανάμεσα σε 10.000 Τούρκους επίκους». Να θυμίσουμε ότι η κατάργηση της μειονοτικής εκπαίδευσης το 1964 εξανάγκασε πολλούς Συμβρίους να εγκαταλείψουν το νησί για να μάθουν τα παιδιά τους ελληνικά γράμματα. Το ίδιο και οι ανοιχτές αγροτικές φυλακές για βαρυπινίτες που ιδρύθηκαν το 1965 κοντά στο Σχοινούδι, εγκαινιάζοντας ένα νέο κύκλο βίας με δολοφονίες, βιασμούς και άλλα εγκλήματα. Την ίδια εποχή απαλωτριώθηκαν με εξευτελιστικές τιμές ή χαρακτηρίστηκαν δημόσια περιουσία εκκλησιαστικές και ιδιωτικές εκτάσεις που αποτελούσαν το 80% της έφορης καλλιεργήσιμης γης. Επανέρχομαι στο ταξίδι μας, προγραμματισμένο να κρατήσει μόλις 5-6 ώρες στην Ύμβρο, ευγνωμονώντας εκείνη την τρομερή χιονοθύαλα που μας καθήλωσε 5 ολόκληρες μέρες στο νησί. Βολευτήκαμε όπως σε ένα ξενοδοχείο στην Παναγιά και έτυχε να μοιραστώ μαζί με άλλους 3 συναδέλφους την ίδια λαχτάρα να περάσουμε όλο το χρόνο μας, συνοδεύοντας, συντροφεύοντας τους Σύμβριους γέροντες. Παίρναμε λοιπόν ταξί γύρω ένα μέτρο χιόνι και τρέχαμε στα ελληνικά χωριά, όπου μαθαίναμε με λεπτομέρειες τα βάσανα των ανθρώπων. Αυτό που δεν θέλησαν ή δεν μπόρεσαν να φύγουν, κάτι που συστηματικά δυσκόλευε και η Ελλάδα, δίνοντας εντολή στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης να μην δίνει βίζα στους Σύμβριους. Έπρεπε να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα για να έρθουν στην Ελλάδα, με πολλούς να μένουν στο εξωτερικό, ενώ ολόκληρες οικογένειες και οι στρατεύσιμοι νέοι περνούσαν κρυφά με καΐκια, νύχτα πάντα, στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Για όσους δεν υπηρέτησαν στον τουρκικό στρατό, τα πράγματα συνέχισαν να είναι δύσκολα και στην Ελλάδα. Αν ρωτήσετε τον Ηλία, θα σας πει ότι από το 1956 που ήρθε στην Ελλάδα, ως το 1996 που πήρε επιτέλους την ελληνική υπηκότητα, το επίσημο έγγραφο που είχε στα χέρια του ήταν αρχικά ένα λεσέ πασέ και κατόπιν ένα διαβατήριο ακαθορίστου υπηκότητας. Το ίδιο διαβατήριο είχαν και τα παιδιά του, ο Γιώργος και η Κατερίνα, από τη γέννησή τους ως το 1996, με περασμένα πλέον τα 20 χρόνια τους. Μια ιστορία που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας είναι του κυρ Αντώνη, από τους Αγίους Θεοδόρους, που δείχνει ότι παρά την απολύτως κατανοητή και σεβαστή επιφυλακτικότητά τους απέναντί μας, οι Ύμβροι λαχταρούσαν την Ελλάδα. Ένα βράδυ μπήκε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου ένας ευθυτενής λεπτός γέροντας, όμορφος. «Θέλω τον Δημήτρη Βουνάτσο», είπε. Τον γνώριζε γιατί άκουγε του συχνά το όνομά του από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της κοντινής Λίμνου, όπως επίσης γνώριζαν όλοι το όνομα του Νίκου Συμφωνάκη, το λέω γιατί τον είδα προλίγο εδώ, το όνομα του οποίου ακούγαμε επίσης συχνά στο νησί. «Σηκώνεται ο βουλευτής. Η κυρά ετοίμασε τραπέζι. Μας περιμένει», του λέει. «Θέλεις να έρθεις?», με ρώτησε ο Βουνάτσος. «Αν θέλω». Πήραμε ταξί για τους Αγίους Θεοδόρους. Στο σπίτι μας περίμενε η κυρά του. Να με συγχωρέσει από τον παράδεισο, δεν θυμάμαι το όνομά της. Μια γλυκιά γυναίκα με μακριές κοτσίδες και κόκκινα μάγουλα, γεμάτα υγεία. Στο φιλόξενο τραπέζι τους γευτήκαμε ένα τυρί δικό τους, που όμοιό του δεν είχαμε ξαναφάει. Τι φλανάχι, το καλύτερο σερ. Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη ήταν το κρασί. Μια πεντάκυλη νταμιτζάνα που δεν μας έφτασε. Τι κρασί ήταν αυτό? Κι έτσι ο κυραντώνης μας διηγήθηκε την ιστορία του, με την κυρά του να τον παρηγορεί και αστρινούσε την πρώτη του γυναίκα. «Την αγαπούσα πολύ», μας είπε. «Και όταν πέθανε, αναρωτήθηκα τι ήταν εκείνο που θα μου στήγιζε περισσότερο σε ένδειξη πένθους. Αγαπούσα πολύ το κρασί. Κατέβηκα λοιπόν στο κατώι που έχω τα κρασιά και το κλείδωσα. Το άνοιξα σήμερα, μετά από 17 χρόνια». Τιμώντας την Ελλάδα στο πρόσωπο ενός βουλευτή, ο κ. Αντώνης μας θύμισε και την αυτάρκεια του νησιού. Οι Ύμβροι δεν ήταν πλούσιοι, αλλά τα κατόγια τους ήταν γεμάτα από τα μπερεκέτια του τόπου. Λάδι, κρασί, σιτηρά, μέλι και κτηνοτροφικά προϊόντα.
Το δεύτερο ταξίδι, ένα χρόνο μετά, έγινε με τη Δόμνα Σαμίου και τη Χοροδία της. Ήξερε από μικρασιατική προσφυγιά η Δόμνα και ήθελε πολύ να τραγουδήσει για τους Συμβρίους. Ήταν Αύγουστος, εποχή χαράς για το νησί, που υποδέχεται κάθε καλοκαίρι 2 με 2.500 Συμβρίους της Διασποράς. Τον αγαπάνε πολύ τον τόπο του Συμβρί. Εκείνος ο Αύγουστος όμως ήταν ξεχωριστός, γιατί στο νησί ταξίδεψαν μαζί ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Άλλη αγαπημένη παρουσία, ο φωτογράφος Σπύρος Μελετζής. Αγαπημένος μας. Αγαπημένος μας Άγγελο, όπως διπλά αγάπησα και σένα σήμερα που κρατάνε οι ρίζες σου από την Τέβεδο. Λοιπόν, από τους Αγίους Θεοδόρους και αυτός. Μεγάλη στιγμή το πανηγύρι της Παναγιάς στα Αγρίδια, παραμονή 15 Αύγουστου, με τη Δόμνα να εμψυχώνει με τα τραγούδια της ντόπιους και επισκέπτες. Σπουδαίες στιγμές που μοιραστήκαμε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη, δεινό πεζοπόρο όπως ανακαλύψαμε, όταν το συναντήσαμε να σκαρφαλώνει προς το ξοκλήσι της Παναγιάς Βαλωμένης για να συνεορτάσει με τους συμπατριώτες του στο πανηγύρι της 16ης Αυγούστου. Μόλις τον είδαμε, κατεβήκαμε από το στρατιωτικό καμιόνι με τους νεαρούς φαντάρους που μας βρήκε κάθετους στον δρόμο και προθυμοποιήθηκαν να μας μεταφέρουν στο πανηγύρι. Είπαμε, οι στρατιώτες ήταν παντού. Ήταν μια λαμπρή μέρα με εξαιρετική ορατότητα. «Κοιτάξτε», είπε ο Πατριάρχης και μας έδειξε απέναντι τη Σαμοθράκη. «Έτσι να έκανες, την άγγιζες με τα χέρια. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς». Στο πανηγύρι μιλήσαμε στα ποντιακά με έναν αγροφύλακα που δεν είχε ξαναδεί ποτέ του θάλασσα, όπως μας είπε, πριν τον μεταφέρουν στην Ήβρο. Προφανώς ανήκε στους ορεσίδιους του Πόντου και της Ανατολίας που αναφέρουν οι συγγραφείς μας. Έπικοι που δεν γνώριζαν τίποτα από την αλληλεία, την ναυτική τέχνη, την αμπελουργία, την ενοπία και την ελαιουργία, γεγονός που υποβάθμισε οποιαδήποτε τοπική παραγωγή, οδήγησε στην καταστροφή των αμπελιών και των ελαιώνων και στη διάλυση υποδομών όπως οι νερόμυλοι, ανεμόμυλοι, τα ελαιοτριβία και πολλά άλλα. Τις μέρες εκείνες ζήσαμε από κοντά κάποια από τα λατρευτικά έθιμα της Ήμβρου, παρόντα όλα στο βιβλίο του Ηλία και της Ιωάννας. Ανάμεσά τους το κουρμπάνι της Παναγίας στα Αγρίδια, με την ευλόγηση των άρτων από τον ιερέα, εκεί το ιερούν το κουρμπάνι ιερείς, και τη θυσία τους στο προάβλιο της Εκκλησίας, στην παραμονή του 15 Αύγουστου, το δημόσιο μαγείρεμα του κρέατος και της κουρκούτας από βρασμένο σιτάρι σε ολονυχτία και το μοίρασμά τους ανάμεσα στους πιστούς. Ανήμερα, μετά τη Θεία Λειτουργία, συμμετείχαμε επίσης στο νεκρόδειπνο του 15 Αύγουστου. Επιβίωση μιας πανάρχιας νεκρολατρείας που παίρνει χαρακτήρα πάνδημης εκδήλωσης στο νεκροταφείο των Αγριδιών. Μαζί με τους άλλους προσκυνητές μοιραστήκαμε πάνω από τους τάφους φρούτα και αρτοσκευάσματα, τις προσφορές των Ιβρίων στους νεκρούς τους. Θα τελειώσω με μια μαγική στιγμή και τα αισιόδοξα μηνύματα των τελευταίων χρόνων. Επιστρέφοντας ένα βράδυ στο Σκηνούδι, στον ξενώνα του Νίκου Δολδούρη που μας φιλοξενούσε, καθίσαμε μια παρέα γυναικών στην ταράτσα. Το χωριό έρημο, τα σπίτια πληγωμένα, χωρίς πορτοπαράθυρα, ήχος κανένας, δάκρυνα κυλούσε, θα το άκουγες. Αναπάντεχα η Δόμνα άρχισε να τραγουδά, το κοράσιν ετραγούδαγε. Το λυπητερό τραγούδι μιας γυναίκας για τον ξενιτεμένο της άντρα. Να σας πω λίγο τους στίχους γιατί είναι όμορφο. Κοράσιν ετραγούδαγε σε ένα ψηλό παλάτι και πήρα γέρα στη φωνή, στα πέλαγα την πάει. Κι όσα καράβια τ' άκουσαν, όλα πανιά μαϊνάραν. Και ένα καράβι της φιλιάς, καημένο της αγάπης, ούτε μαϊνάρει τα πανιά, ούτε τα παίρνει κάτου. Κόρη μου άλλαξε το σκοπό και πες άλλο τραγούδι. Και πώς να αλλάξω το σκοπό, να πω άλλο τραγούδι, εγώ κι αν τραγούδισα για μυρολόι τόπα. Ποιος ξέρει γιατί το διάλεξε η Δόμνα. Να ήταν σαν παράπονο για τον ξενιτεμό των ξένων στον τόπο του Συμβρίων. Τα αισιόδοξα τώρα. Είναι οι οικογένειες των νέων ανθρώπων που επέστρεψαν και επιστρέφουν στην Ήμβρο, τα 50 μικρά παιδιά που ζουν σήμερα στο νησί και τα σχολεία που ξανάνοιξαν έχοντας στα θρανία τους 38 νέους μαθητές από αυτά τα 50 παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τραΐου γιατί μας έδωσε και τις δύο όψεις της Ήμβρου μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θα ακούσετε τώρα λίγα λόγια από τον Ηλία. Όχι, εγώ θα μιλήσω τελευταία. Θα κλείσω. Όχι, εγώ έφτιανα. Ναι, έτσι είχαμε.
Τέλος πάντων, δεν τα κάνουμε τι. Κυρίες και κύριοι, για το βιβλίο το οποίο σας μίλησαν οι προηγούμενοι, αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής που οφείλω στη γενέτειρά μου και σε όλους τους Ιμβρίους. Έκδοση που έγινε χάρη στη χορηγία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τον οποίο και ευχαριστώ. Για τη σημερινή παρουσίασή του, θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω δύο επιστήμονες διεθνούς κύρους, τον Άγγελο Δελιβοριά, έγκριτο καθηγητή της αρχαιολογίας, ακαδημαϊκό και ως διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη, δημιουργό και άλλων σημαντικότατων μουσείων και άνθρωπο που άλλαξε στην Ελλάδα τη μουσιακή αντίληψη, αλλά και τον λεπτέσθητο ιστορικό τέχνης γνώστη της αρχαίας γλυπτικής. Ευχαριστώ επίσης τον ιδιοφυή αρχιτέκτονα Μανώλη Κορέ, αναστηλωτή του Παρθενώνα, καθηγητή του Πολυτεχνείου και ακαδημαϊκό. Ευχαριστίες οφείλω και στη γνωστή δημοσιογράφο και ελευθερία, κυρία Ελευθερία Τραγίου, τον άνθρωπο που γνώρισε και κατάλαβε και αγάπησε την Ήμβρο, συμμετέχοντας σε δύο ολιγομέρες επισκέψεις σε δύσκολες εποχές για το νησί. Ασχολήθηκε στις δημοσιεύσεις της ιδιαιτέρως με την Ήμβρο, δημιουργώντας το πρώτο συγκροτημένο και πολύπλευρο αφιέρωμα στο νησί στη σειρά 7 ημέρες της καθημερινής. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την τιμή που μας κάνατε με τη συμμετοχή σας στην απόψινή εκδήλωση. Έδωσα το λόγο στον Ηλία πριν από μένα, επειδή θα βλέπετε τώρα μια σειρά από εικόνες και μετά θα ήταν λίγο δύσκολο να ξανακούσετε λόγια. Θα ακούσετε και από μένα λόγια βέβαια, αλλά θα έχουν λίγο σχέση με τις εικόνες. Σεβασμιότατε, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου «Ήμβρος, ένα μικρό νησί με μεγάλη ιστορία». Ενώ θα βλέπετε μερικές εικόνες από τη φύση και τις αρχαιότητες του νησιού, θα σας μιλήσω για μια άλλη ιστορία, αυτή της δημιουργίας του δίτομου βιβλίου μας. Η πρώτη μου γνωριμία με την Ήμβρο έγινε μέσω των αναμνήσεων των παιδικών χρόνων του Ηλία και των παραστατικών περιγραφών της φύσης, των σπιτιών, της καθημερινής ζωής, των αγροτικών ασχολιών και των εθήμων του νησιού, το οποίο είχε επισκεφθεί για τελευταία φορά το 1961. Όταν μετά από 29 χρόνια, το 1990, είχε πλέον τη δυνατότητα να ξαναδεί την πατρίδα του για λίγες μέρες με τη συντροφιά μελών της οικογένειας και αγαπητών συναδέλφων, η εμπειρία ήταν τραυματική για όλους. Το ίδιο συνέβη και κατά τη δεύτερη επίσκεψη των δυο μας, το 1995, και πάλι ολιγοήμερη, με την ευκαιρία της συνάντησης εκεί των δύο επιφανών Ιμβρίων της εποχής μας, δηλαδή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ιακώβου, στην οποία αναφέρθηκε και η κυρία Τραΐου. Στις δύο παραπάνω επισκέψεις μας, μπορέσαμε να δούμε μερικές από τις ήδη γνωστές θέσεις του νησιού με αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Η πραγματική γνωριμία της Ήμβρου ουσιαστικά άρχισε το καλοκαίρι του 1997, αρχικά μέσω της κατανόησης της πολύμορφης φύσης του ηφαιστιακού νησιού, η οποία συνδυάζει ορεινό ανάγλυφο, παιδινά τμήματα, πολλές κοιλάδες, ακτές δυσπρόσιτες στη βόρεια και το μεγάλο μέρος της νότιας πλευράς, αλλά και πολλές άλλες πανόμορφες. Ευκολότερη ήταν η προσέγγιση των ανατολικών και των νότιων παραλίων, λόγω των πρόσφατα διανοιγμένων δρόμων. Εξαιρετικά δύσκολη όμως ήταν η πρόσβαση με πεζοπορίες σε χώρους του εσωτερικού του νησιού, δεδομένου ότι έχουν καταστραφεί ή καλυφθεί από την αυτοφυή βλάστηση όλα τα παλιά λιθόστρωτα μονοπάτια που συνέδεαν τα χωριά με τους αγροτικούς οικισμούς, τις ξομεριές ή εξοχές στην τοπική διάλεκτο. Οι πρώτες περιηγήσεις μας έγιναν για τον εντοπισμό εξοκλησιών γνωστών λόγω των εντυχισμένων σε αυτά μαρμάρων. Γρήγορα όμως
Ο εντοπισμός επιφανειακών αρχαιολογικών ενδείξεων μας οδήγησαν σε άλλους δρόμους και ευρύτερες αναζητήσεις. Το ενδιαφέρον μας κορυφώθηκε όταν το 1997 εντοπίσαμε τον πρώτο χειρωμένο οικισμό της πρώιμης εποχής του Χαλκού στην ανατολική ακτή του νησιού. Οπότε αρχίσαμε πλέον συστηματικές περιοδίες σε καθημερινή βάση. Ξεκινώντας με την ανατολή του ήλιου και αφήνοντας το αυτοκίνητο στους χωρίς κίνηση τότε περιφερειακούς δρόμους του νησιού, φορτωμένοι με φωτογραφικές μηχανές και το σχετικό υλικό, καθώς και με νερό, περπατούσαμε 6 έως 8 ώρες την ημέρα κατά μήκος των ακτών, διασχίζοντας περισσότερο ή λιγότερο απότομες πλαγιές, γυμνές ή συνηθέστερα καλυμμένες από αγκάθια, κήτες μικρών ποταμών πλαισιωμένων από δάφνες και λιγαριές, μέσα από τις οποίες συχνά ξεπετάγονταν ομάδες από πέρδικες, κάποτες και λαγοί. Μόνιμοι παρακολουθητές μας ήταν τα πολυάριθμα και ελεύθερα στην Ήβρο κατσίκια, μοναδική πλέον κάτοικοι των ξομεριών. Με χαρά και ανακούφιση προσεγγίζαμε όσες από τις πανέμορφες λιθόχτιστες βρύσες του νησιού λειτουργούν ακόμα, προσφέροντας το κρύο νερό τους, ή καταφεύγαμε κάτω από τη σκιά των λιγοστών δέντρων μέσα στη ζέστη του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ξεχνούσαμε όμως την ταλαιπωρία όταν καθημερινά ανακαλύπταμε όχι μόνο απλές ενδείξεις αρχαίας χρήσης, αλλά και σημαντικά, ακόμα και μοναδικά στον ενηλικό χώρο ευρήματα, όπως οι γραπτές βραχογραφίες στα τυχώματα βραχοσκεπών και η σειρά των παράκτιων οικισμών και ακροπόλεων της πρώιμης εποχής του Χαλκού στην ανατολική και νότια ακτή του νησιού, σε περιοχές με χρήση ήδη από την παλαιολιθική και νεολιθική εποχή. Εξίσου ενδιαφέρουσα ήταν η διαπίστωση ότι οι Αθηναίοι κληρούχοι και οι απόγονοί τους δεν είχαν περιοριστεί στην πόλη της Ήβρου, όπως θεωρούσαν όλοι οι μελετητές μέχρι τώρα, αλλά είχαν εξαπλωθεί σε όλο το νησί, όπως ακριβώς και οι κάτοικοι των νεότερων χρόνων, ενώ σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην Ήβρο είχαν αναγερθεί μνημιακές βασιλικές κατά την παλαιοστενική εποχή. Τις ανακαλύψεις μας καταγράψαμε σε καθημερινή βάση σε 22 συνολικά χειρόγραφα ημερολόγια, ενώ παραλλήλως τις τεκμηριώσαμε με χιλιάδες αναλογικές στην αρχή και ψηφιακές αργότερα φωτογραφίες, καθώς και με σχεδιαγράμματα, μετρήσεις και σύνταξη καταλόγου των θέσεων κάθε χωριού με τα ημβριακά τοπονύμια τους. Πολύτιμες υπήρξαν οι πληροφορίες αρκετών κατοίκων, άμεσα συνδεδεμένων με τις αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές. Μερικοί μάλιστα μας οδήγησαν σε συγκεκριμένες θέσεις ή μας συνόδευσαν κατά τις περιοδίες μας. Η χρήση του υπολογιστή διευκόλυνε πολύ τις εργασίες μας και δεν το κρύβω ότι μεγάλη χαρά μου έδωσαν οι δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα Google Earth, μέσω του οποίου ήταν δυνατός ο ακριβής εντοπισμός της τοπογραφικής θέσης των ευρημάτων. Κάθε οικισμός, ακρόπολη, περίβολος ή αναλυματικός τείχος εντοπίστηκε στην επιφάνεια των δορυφωνικών φωτογραφιών και τοποθετήθηκε στο χάρτη του νησιού. Οι πεζοπορίες δεν μας πρόσφεραν μόνο την ικανοποίηση για τον εντοπισμό αρχαιολογικών ενδείξεων. Αντιθέτως, συνέβαλαν στην προσέγγιση των αγροτικών συνοικισμών ξομεριών, σημαντικών οικιστικών και αρχιτεκτονικών συνόλων, ακόμα και στη σημερινή ερειπιώδη καταστασή τους εξαιτίας του εξαναγκασμού των Ελλήνων σε μετοίκηση. Έχοντας συγκεντρώσει μεγάλο όγκο υλικού, το 2010 σκεφτήκαμε ότι οι γνώσεις μας για την Ήβρο και η τεκμηρίωσή τους δεν έπρεπε να παραμείνουν στα συρτάρια. Δεδομένου ότι είχε προχωρήσει και η βιβλιογραφική ενημέρωση με ατέλειωτες ώρες εργασίας του Ηλία στις βιβλιοθήκες, αποφασίσαμε να ξεκινήσει η συγγραφή ενός βιβλίου με σκοπό να διασωθεί και να αναδειχθεί ο μνημιακός πλούτος του νησιού, ο οποίος σημειωτέων καθημερινά καταστρέφεται με την εκτέλεση δημόσιων και ιδιωτικών έργων λόγω της εκρηκτικής ανάπτυξης σε εισαγωγικά της Ήμβρου ως πρώτου τουριστικού πλέον προορισμού των Τούρκων. Η συγγραφή άρχισε στο τέλος του 2010. Στο συγκεντρωμένο όμως μέχρι τότε υλικό έπρεπε κάθε χρόνο να προσθέτουμε νέες θέσεις που εντοπίζαμε μέχρι και το 2016, ενώ παραλλήλως συνεχιζόταν και η βιβλιογραφική έρευνα με τα νεότερα δεδομένα, αρκετά εκτεταμένη λόγω του εύρους της χρονολόγησης του μνημιακού πλούτου του νησιού. Καθημερινά έπρεπε να συζητάμε, να συγκρίνουμε, να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε, ακόμα και να φιλονικούμε για τον τρόπο ερμηνείας ή παρουσίασης των θεμάτων. Για να μετασχηματιστεί όμως σε βιβλίο ένα κείμενο 650 σελίδων, στο οποίο κατέληξε η συγγραφή στο τέλος του 2015, συνοδευόμενο μάλιστα από 2.800 φωτογραφίες που επιλέξαμε, απαιτήθηκε τρίτη συμμετοχή, μακρά δηλαδή συνεργασία με τη Φλόρα Ιωαννίδη,
στον οποίο οφείλεται η συνειδητοποίηση των δύο τόμων και η καλλιτεχνική τους επιμέλεια. Η τελευταία φάση ενός βιβλίου είναι η έκδοσή του, αρκετά δαπανηρή για ένα ογκώδε σύγγραμμα με χιλιάδες φωτογραφίες. Σε αυτή τη φάση, αργώς ήρθε ο Οικουμενικός Πατριάρχης της Βαρθολομαίος, γνήσιο τέκνο της Σύμβρου και λάτρης της ιδιαίτερης πατρίδας του. Η έκδοση επιτεύχθηκε χάρη στη γενναιόδορη χορηγία του, για την οποία τον ευχαριστούμε και από αυτή τη θέση. Η συνεργασία μας με τους υπεύθυνους και τους συνεργάτες του εκδοτικού οίκου Πατάκη για την υλοποίηση της έκδοσης είχε ως κατάληξη το δίτομο βιβλίο που αποτέλεσε το θέμα της απόψινής εκδήλωσης στη φιλόξενη αίθουσα του Ιαννού. Στην επιτυχία της όμως συμβάλλονται όλοι με την παρουσία σας και γι' αυτό σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάποια επεξήγηση, κάτι. Μπορώ. Δεν θα ρωτήσω. Θέλω να πω ότι αυτός ο όγκος της δουλειάς, αυτή η τρομακτική μονογραφία, δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί από ανθρώπους που δεν θα διέθεταν το επιστημονικό εύρος των δύο συγγραφέων. Και όταν λέω εύρος, αναφέρομαι τόσο στην κλίμακα, την ιστορική κλίμακα του χρόνου, δηλαδή στο γεγονός ότι έχουν εντρυφήσει από την διάφορες φάσεις της ελληνικής προϊστορίας έως το τέλος της ρωμαϊκής εποχής και των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών αιώνων, αλλά και σε ένα ευρύτατο χώρο, ελληνικό χώρο, από τη Θράκη και την Ήπειρο έως τα Επτάνησα και την Πελοπόννησο και την Ήλιδα. Δηλαδή, θέλω να πω, το βιβλίο αυτό είναι γέννημα ενός αποθηκευμένου θησαυρού γνώσεων και μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Άγγελο για την επισήμανση αυτή, δεδομένου ότι αρχαιολόγος δεν σημαίνει, δεν γίνεσαι παίρνοντας ένα πτυχίο από το Πανεπιστήμιο. Διότι η πρώτη φάση, το να αναγνωρίσεις ένα αντικείμενο, αν είναι όστρακο από αγγείο, προϊστορικό, κλασικό ή ρωμαϊκό, δεν είναι η αναγνώριση. Διότι η συνέχεια του είναι μεγάλη, δεδομένου ότι αναγκαστήκαμε σε αυτή την πορεία να ασχοληθούμε με βραχογραφίες, με νομίσματα, με επιγραφές, δεδομένου ότι και γιατρός, όταν παίρνει το πτυχίο, ο γιατρός δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ειδικότητες. Λοιπόν, επί 25 χρόνια, ασχέτως από την πείρα που είχαμε στη θητεία μας στην Αρχαιολογική Υπηρεσία επί 35 χρόνια, χρειαζόταν μια συνεχής επιμόρφωση και να τρέχει κανείς στη νεότερη βιβλιογραφία, να επιβεβαιώνει, να συμπληρώνει, να παρακολουθεί τις τελευταίες ερμηνείες και τις προσεγγίσεις που κάθε μέρα αλλάζουν και μας δίνουν νέα στοιχεία. Και αυτό μπορούσε να το επισημάνει μόνο ο αρχαιολόγος, ο οποίος έχει μακρά θητεία και ο ίδιος σαν ερευνητής και σαν επιστήμον, που χρειάζεται μια συνεχής επιμόρφωση. Ο αρχαιολόγος δεν είναι ότι μαθαίνει, παίρνει από το πτυχίο τη γνώση που μπορεί να καλύψει όλα αυτά που... Γι' αυτό, Ηλία μου, επέμεινα στο σκέλος του ερευνητικού ήθους που στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα.
παρατήρηση. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει αν υπάρχει μια διασύνδεση ανάμεσα στην Ύμβρο και στην Ύμβρο των Σφακίων της Κρήτης. Ασφαλώς. Αναφέρεται στο βιβλίο αναφέρεται το μεγάλο κομμάτι, βεβαίως. Ένα κεφάλαιο που αρχίζει από την προϊστορική εποχή μέχρι τις μέρες μας. Από τον Μακαρίτη Ιάκωβο του 1920. Ναι, 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 ναι. Έτσι, η Νύμβρο. Δεδομένου ότι και κατά την πορεία της μελέτης και της ερεύνης μας επισημάναμε και άλλα, άλλους συνδετικούς κρίκους για εποχές που δεν υπήρχαν σχετικές μαρτυρίες και φυσικά τίθενται και πολλοί προβληματισμοί, διότι η ανάγνωση κάποιων στοιχείων ή με την παράθεση παραδείγματος χάρη ενός χειμένου του 14ου αιώνα που αναφέρεται. Για συμπλήρωση, Γιάννα. Ας αρχίσουμε από τα παλιότερα. Πρώτα-πρώτα. Όχι, όχι, ειδικά γι' αυτό το. Όχι, Ύμβριος αναφέρεται ήδη στις πινακίδες της Κνωσού. Μάλιστα. Από την εποχή, ύστερη εποχή του Χαλκού. Αλλά σε ένα μεσαιωνικό έγγραφο των αρχόντων των ενετών σε μια σύσκεψη που έγινε στην Κρήτη. Συμμετείχαν εκτός από τους άρχοντες της Ρόδου, όλων των πόλεων της Κρήτης και των Κυθύρων και της Ύμβρου. Κανείς δεν ξέρει, δεν έχει γραφτεί πουθενά ότι η Ύμβρος εκείνη την εποχή, η δική μας Ύμβρος, ήταν υπορετική κατοχή. Πιστεύουμε ότι επειδή η σειρά των αναφορών είναι μόνο για την Κρήτη και για τα γειτονικά νησιά και για τη Ρόδο επίσης ήταν, ότι πρέπει μέσα στην Κρήτη να υπήρχε ήδη, να συνεχιζόταν μάλλον η παρουσία Ύμβριων και τότε. Αυτό με αναπάντω πιο κριτικό. Άλλωστε έχουμε το χωριό Νύμβρος και το περίφημα φαράγγι της Νύμβρου στην Κρήτη. Εσύ από πού κατάγεσαι? Εγώ είμαι Πελοποννήσια. Από πού? Από τα Λεχενά της Ηλίας. Όχι, αυτό ήθελες να μάθεις. Έχω γεννηθεί στην Αμαλιά, αλλά είμαι... έχω μεγαλώσει τα Λεχενά. Έχουμε δουλέψει εκτός από την Αθήνα, στην Σαντορίνη, στα Γιάννενα επί πολλά χρόνια, με όλη την Ήπειρο στην Λευκάδα, στην Ολυμπία και κυρίως στις ανασκαφές της Σίλιδας, και στη Σαντορίνη, γιατί ο Μανώλης περιμένει αυτό να ακούσει. Αφού είναι κάτοικοι της Σαντορίνης. Έχουν σπίτι στον πύργο. Σαντορίνη στην εποχή του Μαρινάτη. Ναι, 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 κάποιος είχε... Να ρωτήσω αν κατά τη διάρκεια των ερευνών σας είχατε κάποια συνεργασία με Τούρκους συναδέλφους. Όχι, όχι. Εμείς δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε έρευνα καθαρά αρχαιολογική. Ξεκινήσαμε να περπατήσουμε να γνωρίσουμε την Ύμβρο. Απλώς εντοπίζαμε αυτά τα πράγματα και τα φωτογραφίζαμε και όταν είδαμε τι υλικό είχε συγκεντρωθεί, γίναμε πιο. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν Τούρκοι συνάδελφοι στην Ύμβρο. Γνωρίσαμε βέβαια και την ανασκαφέα κάτω από το Γλυκί, στον Άγιο Φλόρο. Και πρόσφατα και τον ανασκαφέα στην Αγία Μαρίνα, στα Λιβούνια του Σκηνουδιού. Και τις δύο θέσεις αυτές τις είχαμε εντοπίσει εγώ τη μία σαν φοιτητής ήδη από το 1960 και την επομένη της Αγίας Μαρίνας επίσης αναφέρουμε, υπάρχει εκεί όλο το ιστορικό. Και μάλιστα η συνάδελφος η Τουρκάλα του Πανεπιστημίου της Άγκυρας σε κάποια συνάντηση που είχαν στην Παναγία, γύρισε και είπε στον Ηλία: είδατε πώς είναι η ζωή. Εσείς είστε Ύμβριος, εγώ όμως κάβω στην Ύμβρο. Εύχομαι να μεταφραστεί στα τουρκικά κάποια στιγμή. Όχι, όσοι θέλουν να το διαβάζουν στα ελληνικά ή στο μέλλον στα αγγλικά. Να μάθουν ελληνικά και που έχει σχέση με αυτό το ερώτημα μου το φίλησε. Είχα την τύχη έναν Ιούλιο να με φιλοξενούνται στην Ύμβρο και να τρέχω κι εγώ μαζί τους τις εξερευνήσεις. Θυμάμαι λοιπόν, δεν ξέρω ποιο κουνί ήταν από όλα παιδιά, εκεί που είναι τα απολυθωμένα δέντρα. Ναι, σε εκείνο το σημείο. Στο τρία, εντάξει.
Έτρεχε, ενώ είμαστε εμείς εκεί και κοιτάζουμε. Στην Ανατολική Ακτή για τους Ιμβρίους. Βλέπουμε να έρθει μια ομάδα που μας είπαν όταν μίλησε ο Λίος ότι ήταν από κάποιο πανεπιστήμιο. Ναι. Που ήσαν τι αυτοί όμως, δεν θυμάμαι. Είχαν εντοπίσει το απολυθωμένο. Α, γεωλόγοι ήταν. Γεωλόγοι. Ναι, δεν είχαν εντοπίσει τίποτα. Εσείς τους είπατε ότι υπάρχουν απολυθωμένα δέντρα, θυμάμαι. Και είπαν, α, δεν τα έχουμε. Όχι, τους είχαν ενημερώσει οι κάτοικοι. Για μία θέση μόνο που είναι γνωστή από πάλι. Που είχε μόνο μικρά κομμάτια, τα η κορμή ολόκληρη. Ναι, δεν τους ήξεραν αυτούς. Κάποιος, ναι, συγγνώμη. Συνδέεται με το ερώτημα του κυρίου, θα ήθελα να ρωτήσω αν δέχατε προσκόμματα. Όχι, καθόλου. Μάλιστα σε κάποια φάση που κυκλοφορούσαμε και ήμασταν στην Ανατολική Παλιακτή, κάπου 500 μέτρα από το δρόμο, κάποια στιγμή βλέπουμε τρεις στρατιωτικούς να έρχονται προς το μέρος μας και αρχίσαμε να φοβόμαστε τι γίνεται. Αλλά ήρθαν ευγενέστατοι να μας πούν ότι είδαν το αυτοκίνητο μόνο του εκεί και φοβήθηκαν, αυτό στα πρώτα χρόνια που δεν είχε τον τουρισμό που έχει τώρα Ήμβρος, και φοβήθηκαν ότι το είχαν κλέψει από την Παναγία, το είδαν ελληνικό και το είχαν εγκαταλείψει εκεί. Οπότε τους εξηγήσαμε ότι περπατάμε, φωτογραφίζουμε και όλα αυτά και άρχισαν να μας ρωτάνε διάφορα και η βασική τους απορία ήταν μία, κυρίως του επικεφαλής. Τι είναι αυτά τα στρογγυλά, τα πέτρινα που βλέπουμε παντού στην Ήμβρο? Τα αλόνια. Δεν είχε ξαναδέει αλόνι στη ζωή του. Αυτό δεν είναι.